Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκδήλωση της ανεξάρτητης δημοτικής κίνησής μας «Αλλάζουμε όλοι μαζί». Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Και είναι μεγάλη τιμή για μας που είστε όλοι εδώ ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά μας για να μπορέσουμε να σας πούμε τις θέσεις, τις προτάσεις μας για το Δήμο μας και ποιοι είμαστε αυτοί που απαρτίζουν αυτόν τον συνδυασμό. Πριν πάρει το λόγο ο υποψήφιος, ο προεξάρχων της δημοτικής μας κίνησης «Αλλάζουμε μαζί» ο Ισίδωρος Σωμάτης, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους. Αν υπάρχει κάποιο χαρτί το οποίο οι συνεργάτες μου έχουν σημειώσει γενικότερα στην παρουσία, θα παρακαλούσα να μου το φέρουν. Διαφορετικά, να μπει από τα δεξιά, να ευχαριστήσω την Κωνσταντίνα Αντιστάδρου, να ευχαριστήσω τον Σπύρο τον Στάμου, να ευχαριστήσω τη Ζωή την Αγγελοπούλου, να ευχαριστήσω την Αλεξάνδρα Τιστάδρου, την επίτιμη Λυκειάρχη του Δημοσθενείου Λυκείου, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Στοφορέδη, τον τοπικό σύμβουλο. Πάρα και πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και ιδρυτή του Μουσείου Μπορέ, τον κύριο Ιωνα Μπορέ. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Μπράμο, τον Αντιδήμαρχο. Να ευχαριστήσω τον Δημοσθένη τον Παρούτα, τον περιφερειακό σύμβουλο. Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Ελευθεριάδη, το τοπικό σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας Παιανίας, όπως αντιστοίχως και τον Θανάση τον Μιλωνά, που κάπου εδώ τον είδα προηγουμένως. Να ευχαριστήσω τον παλιό πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Μάκη τον Καρανικόλα, τον Στράτο τον Χατζηνικολάου. Να ευχαριστήσω όλους τους προέδρους των φορέων και των συλλόγων της πόλης μας. Οι φορείς και οι σύλλογοι και κάθε σύμματα είναι το ζωντανότερο κύτταρο μιας γειτονίας. Είναι το κύτταρο αυτό που σήμερα, σε μια περίοδο κρίσης, συνεισφέρει τα μέγιστα. Είναι πολυεπίπεδη η προσφορά και γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να συμπαραστεκόμαστε στους συλλόγους και να είμαστε πάντοτε δίπλα τους. Τα παραδείγματα είναι πολλά σε ό,τι αφορά και τη Δημοτική Ενότητα Παιανίας, σε ό,τι αφορά όμως και τη Δημοτική Ενότητα Αγγλικών Νερών. Και γι' αυτό τον λόγο είμαστε υποχρεωμένοι και να συντράβουμε στους συλλόγους να τους βοηθούμε και βεβαίως σε κάθε περίπτωση να είμαστε δίπλα τους όταν αυτοί μας έχουν ανάγκη. Λοιπόν, και τώρα να σας πω ότι μου έχουν μπερδέψει το λόγο εδώ. Φίλες και φίλοι, πολίτες Παιανίας και τοπικών νερών, σας ευχαριστώ για τη σημερινή δυναμική σας παρουσία. Παρουσία νίκης, ελπίδας και προοπτικής για την πόλη μας. Η παρουσία σας δίνει εντολή αλλαγής. Εντολή πραγματικής αλλαγής. Όχι αλλαγή με την έννοια του μανδύα από τα ίδια πρόσωπα και τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Απόψε είναι μια γιορτινή βραδιά για την παράταξή μας. Αλλά όχι μόνο. Είναι μια γιορτινή βραδιά για την Παιανία και τα Γλυκά Νερά. Δύο δήμοι με τη δική τους ιστορία, τη δική τους ταυτότητα, τη δική τους ταυτότητα, τα δικά τους ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Δύο δήμοι που ενώθηκαν ισότιμα και καλούνται να προχωρήσουν ενωμένοι για ένα καλύτερο αύριο σε ένα κοινό μέλλον. Ένα δήμο που δεν θα έχει διαγωνιστικές γραμμές. Ένα δήμο που δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα, γιατί ο μεγαλύτερος πλούτος του είναι οι άνθρωποι του, η αυθεντικότητά τους, η ειλικρίνεια που τους διακατέχει και κυρίως η εργατικότητά τους. Ένα δήμο που φιλοδοξούμε να τον μετατρέψουμε στην καλύτερη πόλη της Ανατολικής Αττικής. Κυρίες και κύριοι, σταδιόμαστε απόψε εδώ και στέλνουμε το ηχηρό μήνυμα της έναρξης ενός αγώνα ωραίου που γίνεται από εμάς, για την πόλη μας, για τον τόπο μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Και τον αγώνα αυτόν θα το κερδίσουμε όλοι μαζί, γιατί υπηρετούμε αξίες και αρχές. Αξίες και αρχές που δεν χωρίζουν, αλλά ενώνουν. Δεν φανατίζουν, αλλά φωτίζουν.
δεν επιβάλλουν, αλλά απελευθερώνουν τις δημιουργικές δυνάμεις. Τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας που σήμερα ασφιχτιούν. Που ασφιχτιούν από όσους πλέγουν τη θέση του Δημάρχου ως ένα εργαλείο εξυπηρέτησης των λίγων. Παράταξή μας και εγώ προσωπικά αυτές τις πρακτικές τις απορρίπτουμε. Και να είστε βέβαιες και βέβαιοι ότι θα συγκρουστούμε μαζί τους. Θα συγκρουστούμε με όσους συμπεριφέρονται εν έτη 2014 ως ιδιοκτήτες του Δήμου. Φίλες και φίλοι, γνωρίζω ότι στην πορεία αυτή θα συγκοφαρηθώ, αλλά θα επιμείνω. Γνωρίζω τον πόλεμο που θα δεχτώ, αλλά θα συνεχίσω. Γνωρίζω ότι ο δρόμος θα είναι ανηφορικός, αλλά θα τον περπατήσω. Θα το κάνω γιατί έχω τους συνεργάτες μου και την κοινωνία και είναι μαζί μας. Βλέπουμε την ελπίδα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις ιστορικές μας πόλεις. Στα πρόσωπά σας βλέπω τα πρόσωπα των γονέων μας που εργάστηκαν σκληρά, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο αύριο. Στα πρόσωπά σας βλέπω τα πρόσωπα των μικρών παιδιών που ελπίζουν και αυτά σε ένα καλύτερο αύριο. Κυρίες και κύριοι, στις εκλογές του Μαΐου οι πολίτες οφείλουν να ξεπεράσουν τα κομματικά φράγματα για να ενισχυθούν εκείνους που δεν βλέπουν την καρέκλα του Δημάρχου ως ένα κομματικό δώρο, ως τη μοναδική καρέκλα πολιτικής επιβίωσης, αλλά ως μια θέση ευθύνης και προσφοράς. Γι' αυτό η παράταξή μας είναι αγκυδεμόνευτη, ανεξάρτητη, απεγκλωβισμένη από τα κόμματα. Αν υπάρχει άλλη παράταξη που είναι σαν τη δική μας, ας δει να το δηλώσει. Οι πολίτες αυτές τις εκλογές που έρχονται θα επιλέξουν εκπροσώπους που πρέπει να μπορούν να συγκρουστούν και να κερδίσουν όσο αξίζουν οι πολίτες Παιανίας και των Γλυκών Νερών. Τα συμφέροντα και οι διεκδικήσεις των Δήμων έρχονται σε αντίθεση με τις προθέσεις εκάστοτε κυβέρνησης. Είτε είναι γαλάζια, είτε πράσινη, είτε είναι κόκκινη. Αυτή η παράταξη θα είναι παράταξη διεκδίκησης, μαχητικής διεκδίκησης. Και για τα Ιλκανανά και για την Παιανία. Και σύγκρουση θα χρειαστεί. Και με τοπική σύγκρουση, αν το επιβάλλουν οι συνθήκες. Όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την αίθουσα. Όλοι γνωρίζετε τις πολιτικές μου καταβολές. Δεν θα τις κρύψω, ούτε θα απαρνηθώ τα πολιτικά που πιστεύω. Αλλά για το συμφέρον της πόλης μου, θα σταθώ απέναντι, αν χρειαστεί, τόσο στα κόμματα, όσο και στα πολιτικά πρόσωπα. Το έχω κάνει στο παρελθόν. Και το έχω πληρώσει. Διεγράφουν από το πολιτικό μου χώρο γιατί είχα το θάρρος της νόμης για την πόλη μου. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σε μια κακή οικονομική κατάσταση. Μια κατάσταση που αντανακλά στην καθημερινότητα του καθενός. Τα εισοδήματα των οικογενειών μειώνονται. Και οι ανάγκες αυξάνονται. Η ανεργία μαστίζει και την πόλη μας και γίνεται κυρίαρχο φαινόμενο της εποχής μας. Επιβάλλεται η παράταξή μας να σταθεί δίπλα σε όσους πλήττονται. Θα σταθούμε δίπλα σε όσους η κεντρική εξουσία κλείνει τα μάτια και νίτει τα σχήρα της. Είναι λοιπόν επιβεβλημένη ανάγκη οι Δήμοι να επιδείξουν το κοινωνικό του ρόλο. Και όταν λέω κοινωνικό ρόλο, εννοώ σύγχρονες πολιτικές με σχέδιο, οργάνωση και στόχους. Άμεση προτεραιότητα η ίδρυση και η λειτουργία. Κοινωνικού παντοπολίου για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης από όσους έχουν ανάγκη. Κοινωνικής κουζίνας, ώστε να μπορούν οι άπορες οικογένειες ή οι ηλικιωμένοι να βρίσκουν ένα πιάτο ζεστό φαγητό. Είναι τραγικό και μοιραίο που κάνουμε τέτοιους αναφορές. Είναι επιτακτική ανάγκη να προτάσουμε γενικότερα την κοινωνική αλληλεγγύη σε μια περίοδο που η κοινωνία μας βάλει. Θα υποστηρίξουμε τις λειτουργίες του κοινωνικού φαρμακείου ενισχύοντας τις δομές του και επεκτείνοντας τις υπηρεσίες που παρέχει και στη Δημοτική Ενότητα Αγιακών Νερών. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδημότες, όπως προανέφερα, στόχος μας είναι η Παιανία και τα Αγιακά Νερά να αποτελέσουν πρότυπο πόλης, να αποτελέσουν την καλύτερη πόλη της Ανατολικής Αττικής στο μέλλον, να αποτελέσει ο ενιαίος Δήμος μας πόλος έλξης για νέους κατοίκους αλλά και πόλο έλξης για επιχειρήσεις. Τα επόμενα χρόνια η Παιανία και τα Αγιακά Νερά θα αποτελέσουν το κέντρο όχι μόνο οικιστικής ανάπτυξης και προσέλκυσης νέων κατοίκων, αλλά και ένα σύγχρονο επιχειρηματικό κέντρο για όλη την Ελλάδα.
πότε για να ζεις, αλλά και πότε για να εργάζεσαι. Γνωρίζω ότι είναι ένας φιλόδοξος τόπος. Εξάλλου γι' αυτό είμαστε εδώ, για να υπηρετήσουμε τις κοινές μας προσδοκίες. Θα δώσουμε αξία στην περιουσία μας. Γιατί ποιος θα κερδίσει αν η Παιανία και τα Νητιά Νερά, ο ενιαίος μας Δήμος, γίνει πόλος έλξης για τους νέους πολίτες και για επιχειρήσεις? Μα φυσικά όλοι εμείς. Πώς θα το παιδί? Θα αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτό θα ιδρύσουμε μια αναπτυξιακή εταιρεία η οποία θα έχει ως στόχο την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε κεφάλαια και για έργα που έχει ανάγκη η πόλη. Έργα για την αποτελεσματικότερη διοίκηση του Δήμου με την κατασκευή ενός σύγχρονου δημοτικού καταστήματος. Στόχος μας ήταν, είναι και εξακολουθεί να προτάσετε η καλύτερη και αξιοπρεπής εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και η εξοικονόμηση χρημάτων με τον περιορισμό των δαπανών που σήμερα δυστυχώς προκύπτουν μέσα από τα ενίκια που πληρώνει ο Δήμος. Στο νέο διοικητήριο της πόλης θα κατασκευαστεί σύγχρονη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, όπου θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις είτε του Δήμου είτε άλλων φορέων της πόλης και βέβαια εκδηλώσεις πολιτισμού και τέχνης. Στο νέο δημαρχείο κάθε παράταξη θα διαθέτει το δικό της χώρο για να μπορεί να ελέγχει αποτελεσματικά τη νέα δημοτική αρχή. Έργα για την υποστήριξη κοινωνικών δομών, όπως η κατασκευή πυροφωνητριακών παιδικών σταθμών σχολικών μονάδων που σήμερα προκύπτουν ως αναγκαίες για την πόλη μας. Έργα για το περιβάλλον, ώστε η Παιανία και τα Νητιά Νερά να γίνουν πράσινοι πρωταθλητές σε εθνικό επίπεδο. Να γίνουν οι πιο πράσινες πόλεις της Ελλάδος. Έργα για τον αθλητισμό και την κατασκευή του ιστού κολλητηρίου. Υπεύθυνων γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ώστε να μπορούν μικροί και μεγάλοι να αθληθούν. Όπως συμβαίνει εξάλλου σε όλες τις μεγάλες ελληνικές και ευρωπαϊκές πόλεις. Έργα που θα λύσουν χρόνια προβλήματα όπως της αποκέντρωσης, η υλοποίηση, το οποίο έχει δρομολογηθεί από την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και έργα, είναι συνάρτηση το ένα με το άλλο, αστικών παρεμβάσεων που θα δώσει ενιαία μορφή και ταυτότητα στην πόλη μας. Μια πόλη με περισσότερο φως, με περισσότερη λάμψη, με παιδικές χαρές, σε κάθε γειτονιά, με πλατείες, με μεγάλα πεζοδρόμια, με πεζοδρόμους, με ποδηλατοδρόμους και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Οράματα τα οποία έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά που θα πρέπει να προτάσουμε και επιτέλους να υλοποιήσουμε. Είναι πολλοί εδώ μέσα που έχουν όχι απλά το όραμα στο μυαλό τους, έχουν απλά την επίτευξη του οράματος για να αποδοθεί επιτέλους στην κοινωνία και να μπορούμε να λέμε ότι ζούμε σε μια πράγματι ευρωπαϊκή πόλη. Ο τρίτος άξονας της νέας δημοτικής αρχής, της δικής μας δημοτικής αρχής, είναι η Παιανία και τα Γλυκά Νερά να αποτελέσουν ένα σύγχρονο επιχειρηματικό κέντρο. Είμαστε η πόλη που βρίσκεται ο Εθνικός Αέρος Λιμένας. Είμαστε η πόλη που διασχίζει ο πιο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα. Είμαστε η πόλη που ήδη έχουν ως έδρα ορισμένες από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Όλοι τις γνωρίζουμε σε αυτή την αίθουσα. Φιλοδοξία μας είναι η στενή συνεργασία με τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, αλλά και να προσελκύσουμε περισσότερες και να κερδίσουμε πολλαπλά από τη λειτουργία τους. Έχουμε τη γνώση, έχουμε τη θέληση, μπορούμε να το πετύχουμε. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδημότες, προσπάθησα να σκιαγραφίσω τις προτεραιότητες της παράταξής μας για την πενταετία 2014-2019. Προτεραιότητες που θα καταστήσουν το Δήμο μας πρότυπο πόλη και συνάμα ένα σύγχρονο επιχειρηματικό κέντρο με διεθνή αθηνοβολία λόγω της γεωγραφικής θέσης της πόλης μας δίπλα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το ερώτημα το οποίο προκύπτει και θα διευθυνθεί πολύ είναι: θα τα κάνετε όλα αυτά? Θα τα κάνουμε. Θα τα κάνει η παράταξή μας, γιατί έχουμε όρεξη για δουλειά, γιατί πιστεύουμε στη διαφάνεια, γιατί θα είμαστε υπερβατικοί στις συνεργασίες μας. Γι' αυτό έχω επιλέξει να συγκροτήσω ένα ψηφοδέλτιο με ανθρώπους που θα μοιράζονται το ίδιο όραμα. Να διαθέτουν τις γνώσεις και να έχουν όρεξη για δουλειά. Το νέο ψηφοδέλτιό μας, που έχει ανθρώπους από όλο το φάσμα της κοινωνίας, καταρτίζεται με γνώμονα την ικανότητα, την κοινωνική καταξίωση και τη δυναμική των ανθρώπων που συμμετέχουν. Τονίζω ότι για μας δεν παίζει κανένα ρόλο η κομματική δραστηριότητα του καθενός. Έχουμε ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους.
ανθρώπους που δεν κοιτάνε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Απλά κοιτάνε μπροστά, κοιτάνε στο μέλλον. Έχουμε ένα μείγμα υποψηφίων που έχουν διακριθεί στους τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε ατομικές τους επιχειρήσεις, στη δημόσια διοίκηση, στο συνδικαλισμό και σε κάθε μορφή κοινοφελούς κοινωνικής δραστηριότητας. Βασικά κριτήρια για την επιλογή τους είναι η ετοιμότητα και το ήθος τους, η ικανότητά τους να προτείνουν λύσεις και να αντιπροσωπεύουν ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας του ενίου Δήμου μας. Ακόμη περισσότερο όμως συνυπολογίζεται η προέλευσή τους από δημιουργικές οικονομικές κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με πάσης φύσεως μηχανισμούς. Όλα αυτά όμως θα είναι λειψά χωρίς τη δική σας συμμετοχή. Η συμμετοχή των πολιτών είναι καθοριστική σημασία για την όποια διοίκηση επιλογή από εσάς και τα μωρά εσάς. Φίλες και φίλοι, πολίτες των Γλυκών Νερών και της Παιανίας, το δίδυμα σε αυτές τις εκλογές είναι μία από τα ίδια ή αλλαγή. Η συνέχεια θα έχει τα ίδια γνωστά αποτελέσματα. Απραξία, ατολμία, αναξιοκρατία, αδιαφάνεια, αναποτελεσματικότητα. Η αλλαγή σημαίνει νέες ιδέες, νέοι τρόποι διοίκησης, νέα αντίληψη για την πολιτική, νέοι ρόλοι για όλους. Δεν πιστεύουμε στην αγωνία την παράθεση και στη στήρα την πολίτευση. Αλλά κοιτάξτε γύρω σας. Τι άλλαξε προς τον καλύτερο αυτά τα χρόνια? Σχεδόν τίποτα. Γι' αυτό αποτελεί κοινή πεποίθηση όλο και περισσότερων συμπολιτών μας σε Παιανία και Γλυκά Νερά ότι ήρθε η ώρα για την αλλαγή. Και η δημοτική μας παράταξη σας καλεί να αλλάξουμε μαζί. Στην παράταξή μας υπάρχουν ρόλοι για όλους. Μπορούν όλοι. Μπορούν όλες οι υγιές δυνάμεις. Οι μόνοι που δεν μπορούν είναι αυτοί που βλέπουν το Δήμο καιροσκοπικά, ευκαιριακά και αυτοί που θέλουν να εξυπηρετήσουν προσωπικές σκοπιμότητες, προσωπικά συμφέροντα εις βάρος των πολλών. Με ετοιμότητα απέναντί σας, σας λέω ότι δεν τους θέλουμε μαζί μας. Δεν θέλουμε καιροσκόπους. Θέλουμε δουλευταράδες που να αγαπούν τον τόπο μας. Δεν θέλουμε επαγγελματίες αυτοδιοικητικούς. Θέλουμε διεκδικητές. Θέλουμε μαθητές, θέλουμε αγωνιστές όσων αξίζουμε και όσων αξίζει ο τόπος μας. Δεν θέλουμε το εγώ, θέλουμε το εμείς. Σήμερα ξεκινάμε. Αύριο συνεχίζουμε σε όλες τις γειτονίες της Παιανίας και των Γλυκών Νερών. Αν με το καλό μας τιμήσετε με την ψήφο σας και ανάβουμε τη διοίκηση του Δήμου μας, είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε τα μανίκια με όρεξη, ενθουσιασμό και θετική ενέργεια. Όχι για να διαχειριστούμε, αλλά για να αλλάξουμε τον τόπο μας. Και βεβαίως θα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο εξίσου σημαντικό κεφάλαιο τώρα, το κεφάλαιο που απασχολεί το σύνολο της κοινωνίας και έχει να κάνει με τις καταστάσεις που βιώνουμε όλοι μας. Καταστάσεις που κάποιοι χρησιμοποιούν για να βάλουν και τις διαφορετικές δομές. Η πολιτική και η μη πολιτική. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, οι άλλοι είναι πολιτικοί. Κυρίες και κύριοι, ο Δήμος είναι η πρώτη πύλη επικοινωνία του πολίτη με την εξουσία. Όποιος θέλει να ασχοληθεί με το Δήμο και έχει στην άκρη του μυαλού του ότι δεν είναι πολιτική ενασχόληση, προφανώς πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Κάτι δεν έχει αντιληφθεί καλά. Είμαστε σε μια περίοδο που μετά τη στασιμότητα πρέπει να πάμε στην ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι, να ξέρετε, το μόνο σημείο που πρέπει να στέκεται το καθένας από όλους εμάς, ο οποίος είναι την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Μια απόλυτη ανάπτυξη είναι μια πόλη που προστατευτικά λειτουργεί σε σχέση με τη μικρή, μεσαία ή μεγάλη περιουσία του καθενός μας. Μια απόλυτη στασιμότητα δυστυχώς δεν μπορεί παρά να μειώνει την περιουσία του καθενός μας. Όλα αυτά τα έχουμε ριζωμένα στο βάθος του μυαλού μας πάρα πολύ γερά. Και το μόνο πράγμα που μπορώ να υποσχεθώ οι συνεργάτες μου και εγώ είναι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να μπει η πόλη μας μετά από μια μεγάλη περίοδο στασιμότητας σε μια πρωτιά ανάπτυξης. Και το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει και εσείς είστε εδώ. Το ανθρώπινο δυναμικό αυτή τη πόλη σε τεράστιο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Γι' αυτό
Και σε κάθε περίπτωση, εάν η κοινωνία μας εμπιστευτεί, θέλουμε καταρχήν τη δική σας συνδρομή για να ρωτήσει ένα δύσκολο έργο που από κοινού έχουμε να κάνουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να βάλουμε τα λιθαράκια ώστε να μπει η πόλη μας σε μια πρωτιά ανάπτυξη. Αυτές είναι λίγες σκέψεις και βεβαίως πρέπει να σταματήσουν κάποιοι να μιλούν αορίστως, να ενεπλέκουν τα κόμματα, να ενεπλέκουν τι κάνει ο υποφαινόμενος, ενώ οι άλλοι δεν έχουν κάνει ποτέ. Όλα αυτά τα πράγματα, σε κάθε περίπτωση, να ξέρουν αυτοί που τα λένε ότι στο λόγο υπάρχει ο αντίλογος. Εγώ δεν θα πω στη λογή του αντιλόγου, γιατί απλά δεν ταιριάζει η φιλοσοφία μου. Εγώ ποντάρω στους συνεργάτες μου, ποντάρω στα πιστεύω μας, ποντάρω ότι μέσα στην παρουσία μας μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον τόπο μας, για την πόλη μας, για τον τόπο που αγαπάμε. Γεννηθήκαμε, που αγαπάμε, που έχετε επενδύσει, που έχετε βάλει γενικότερα τους τόπους και αναφέρομαι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καταγόμενοι από αυτόν τον τόπο, που έχετε βάλει τις οικονομίες μια ζωή. Οφείλουμε λοιπόν, χωρίς διαχωριστικές γραμμές, να πάμε την πόλη εκεί που πρέπει. Να κάνουμε ένα πρότυπο δήμο για την Ανατολική Αττική. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Θέλω να υποσχεθώ ότι πριν παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, θα δούμε ξεχωριστά τον κάθε σύλλογο και θα συζητήσουμε με τους πολίτες για τα προβλήματα της κάθε γειτονιάς. Θα ξέρετε ότι είμαστε η τελευταία και φορούμε πολλά λόγια. Αυτά όμως που θα σας πούμε, να είστε σίγουροι ότι θα τα κάνουμε. Θα πω σε μια διαδικασία να αναγγείλω κάποιους από τους συνεργάτες μου, τους ανθρώπους που πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια και την πλαισιώνουν με πάθος ότι μπορούμε και με την πεποίθηση ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα σε σχέση με το Δήμο και την πόλη μας. Αλάνης Γιώργος, Σύμβουλος Επικοινωνίας σε Πολιτική Εταιρεία. Αρμανής Δημήτρης, οικονομολόγος. Δημητράκη Βίκη, Βασιλική, Λογίστρια. Δημητρόπουλος Ανδρέας, Θεολόγος, Δημοτικός Υπάλληλος. Δημόπουλος Μάρκος, Απόμενος Αγκρομανικός, Λογκάνης Κωνσταντίνος, αθλητής, ποδοσφαιριστής, είχε πρόβλημα με τη γυναίκα του δυστυχώς, είναι στο νοσοκομείο. Θάνος Σωτήρης, δημοσιογράφος. Καγκανάς Γιώργος, μηχανικός τεχνολογίας αεροσκάφων. Κούκης Παναγιώτης, κινητός μηχανικός. Λιβανού Πέτη, είδες την Ατράτα της Οποιός. Η κυρία Λιβανού δεν συμπτώνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα για μια εγκρίνηση προστάτως, οπότε για να μην την κρατάμε πιο όσο. Λογοθέτης Αντώνης, οικονομικός και πολυτεχνικός σύμβουλος, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Δράμα και διέκαζε συγγενικό του πρόσωπο. Η υπεροπούλου Χριστίνα, πολιτική μηχανικός. Μάρα Στάμου Μαργαρίτα, επιχειρηματίας. Νιάννης Δημήτρης, οικονομικός και πολυτεχνικός σύμβουλος. Μουρίκη Αθανασία, πρόεδρος του Λόγου Αγία Τριάδα, τεχνικός αστυνομίας.
Ιωάννος, επίκουρος καθηγητής στο 4ο Πανεπιστημίου Αθηνών. Νότα Κατερίνα, φοιτήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παπίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Παθήκα Κατερίνα, αισθητικός. Παπαγαλιά Μουδιάδης, επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κύματος δεξιώσεων και συμβουλίας τώρα. Σερβενιάδης Παναγιώτης, επιχειρηματίας. Σπαΐς Γιάννης, οικονομολόγος. Κούτας Καρατζάς Γιώργος, επιχειρηματίας. Επειδή εκλεγμένοι έχουν τη δική τους αγωνία, Γεωργάκης Σπύρος, δημοτικός σύμβουλος, συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας. Και γραμματέας του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Αντωνίου Έλληνα, αντωνίος του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, Δημήτρης, ανεξάρτητος, δημοτικός σύμβουλος του Δημοτικού Πάντου. Παπαμιχάλη Μαρία, δημοτική σύμβουλος, συνταγωγός της Δημοτικής Πάντου. Βεβαίως, να επανέλθω και να πω ότι ξέχασα την Αθηνά Μητρόπο, την οποία την ευχαριστώ για την εκπαίδευση της Αθηνής Μητρόπολης και για όλα αυτά που μαζί καλούμε στην αγάπη μας. Κυρίες και κύριοι, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσουμε και ονόματα. Άλλα ονόματα. Έλα. Ναι, είμαστε πολύ, είμαστε πολύ. Ναι, κοιτάξτε, ευχαριστώ το τραπέζι και συγγνώμη. Παπακοσταντίνο Αγγελιδί, το δική συμβούλιο θέλει το συμβούλιο να πει. Τριανταφύλλου Γιώργος, τοπικός σύμβουλος. Όπως βλέπετε πολλές φορές, συμβαίνει και αυτά. Συμβαίνει και αυτά. Κυρίες και κύριοι, οι συνεργάτες μου και εγώ σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνεργατική αγκαλιά και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που περιμένουμε να εκδείξετε σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινάμε σήμερα με ένα στόχο και μόνο. Να μπορέσουμε να πάμε την πόλη μας εκεί που πραγματικά της αξίζει. Να είστε όλες και όλοι καλά. Συγγνώμη, γιατί έχω βασικού συνεργάτε σε αυτήν την αίθουσα. Έχω ανθρώπου οι οποίοι με αγαπούν και του αγαπώ, που έχω συνεργαστεί, που έχουν δώσει και του έχω δώσει με την καλή την έννοια. Έχω πάρει εμπειρία και θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Κεντρικών Αγωνών και Αλληλεία, τον Παναγιώτη Σταπολίδη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ορκό Σύμβουλο του Οργανισμού, τον Γιώργο. Όχι, τον Γιώργο. Τον Βασίλειο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Γιάννη Περαφούλη. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που είναι από το Σύλλογο των Εργαζομένων. Και θέλω να ευχαριστήσω και ένα πολύ καλό μου φίλο.
Φράγκο μου, τον πατέρα Νικόλαο. Με πληροφόρησαν ότι είναι και ο πατέρας Μιχαήλ από τη Ζωοδόχο Πηγή. Ένα θερμό ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία και να έχουμε την ευλογία σας. Θέλω να ευχαριστήσω για την επανασυμμετοχή στο ψηφοδέλτιο νίκης και προοπτικής για το Δήμο Παιανίας, τον Κώστα τον Λαυρόπουλο, παλιό συνεργάτη, έμπειρο αυτοδιοικητικό στέλεχος, με μακρά πορεία και διαδρομή, πολιτικό μηχανικό, έναν άνθρωπο ο οποίος σε κάθε περίπτωση όλο το προηγούμενο διάστημα έχει συμπαρασταθεί προσωπικά σε μένα και με τις τεχνικές του γνώσεις, αλλά και με τη συμπαράστασή του σε σχέση με την προσπάθεια την οποία οι συνεργάτες μου και εγώ κάνουμε για τα συμφέροντα του Δήμου Παιανίας. Πώς θα μου θέλω να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σύνη. Να είσαι καλά. Και προσπάθειες θα συνεχιστεί. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.